Και κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του Μέρα 25, και σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε απόψε στο δελτίο μας. Μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που έρχομαι στο στούντιό σας. Και μετά την καραντίνα ήρθε το πλήρωμα της ώρας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, διότι έχουμε μία σύνοδο κορυφής η οποία τραβάει αρκετά. Ένα θρίλερ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε εξέλιξη, χωρίς λευκό καπνό, με μια Ευρώπη να έχει χωριστεί ανάμεσα σε βόρειους και νότιους. Βέβαια, εντάξει, εσάς η άποψή σας είναι γνωστή. Έχετε πει όχι στο ταμείο αυτό, στο ταμείο ανάκαμψης. Κοιτάξτε, δεν λέω όχι στο ταμείο αυτό. Αλλά και ένα ευρώ να έρθει στην Ελλάδα, καλό είναι. Είπα ότι είναι εκτός θέματος. Για τον απλούστατο λόγο ότι. Ποιο είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, το μήλον της έρηδος, μεταξύ από τη μία μεριά, υποτίθεται η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Μακρόν, και από την άλλη μεριά ο κύριος Ρούτε, πρωθυπουργός της Ολλανδίας, με τον κύριο Κούρτς της Αυστρίας. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες διαχωριστικές γραμμές, υπάρχει και Δύση-Ανατολή, δεν είναι μόνο Βορρά-Νότος. Σωστά. Το ζητούμενο είναι αν οι ενισχύσεις θα είναι 1% του ΕΠ, κατά μέσο όρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το 2021, το 2022 και το 2023. 1% κάθε χρονιά. Ή θα είναι λιγότερο. Τελικά πάνε για ένα συμβιβασμό που θα το καθαστήσει περίπου στο ύψος του 0,6% από ό,τι φαίνεται. Αλλά και το 1% να είναι. Ακόμα και αν ο κύριος Ρούτο και ο κύριος Κούρτς δουν το φως των αληθινών. Έχουν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και πούνε, συμφωνούμε σε όλα. Και με τον κύριο Μητσοτάκη και με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Μακρόν. 1% θα είναι του ΕΠ. Γιατί λέω ότι αυτό είναι ουσιαστικά εκτός θέματος. Καλό είναι 1% του ΕΠ ενίσχυση. Ποιος δεν το θέλει. Και δεν λέμε όχι στο να έρθει αυτή η ενίσχυση. Λέμε ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν συζητείται. Και ποιος είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είδατε, είμαι σίγουρος ότι το αναφέρατε κιόλας στο δελτίο σας, την 11η Ιουνίου το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup. Δεσμεύτηκε ο κύριος Σταϊκούρας αυτό για πρωτογενές πλεόνασμα. Την επόμενη χρονιά. Δεδομένου ότι θα έχουμε ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του μείον 15% του ΑΕΠ φέτος, για να πας από το μείον 15 στο 0, έστω ότι μια αυτοματοποιημένη ανάκαμψη το 2021, γιατί θα ήταν καλύτερο το 2021 από το 2020, ελπίζουμε, θα μας πάει από το μείον 15 στο μείον 10, μείον 9 αυτομάτως. Αλλά για να πας από το μείον 10, μείον 9 στο 0, θες μέτρα. Θες μείωση μισθών, μείωση συντάξεων. Και τι να το κάνεις το 1% συν, όταν έχεις μέτρα ύφεσης 9%, 8%, 7%. Άρα ο φόβος είναι μια συμφωνία πακέτο που θα μας έρθει τώρα με το λογαριασμό τον επόμενο χρόνο. Κοιτάξτε, είναι λίγο πιο σκληρό από αυτό. Αυτή η συμφωνία πακέτο, ας μας έρθει. Δεν θα έρθει λογαριασμός αυτής της συμφωνίας του χρόνου. Θα έρθει κάτι διαφορετικό. Θα έρθει το πέμπτο μνημόνιο, το οποίο δεν το συζητάνε αυτοί. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε ελέφαντα στο δωμάτιο. Μιλάνε συνεχώς τρεις μέρες και τρεις νύχτες για το πώς θα μοιράσουν ένα συγκεκριμένο ποσό, περίπου το 1% του ΕΠ, αλλά δεν μιλάνε για το τι θα σημάνει για όλη την Ευρωζώνη η επιστροφή του δημοσιονομικού συμφώνου, δηλαδή η απέτηση για συσκελισμένους προϋπολογισμούς, αυτό το τσουνάμι ύφεσης και μέτρων, το οποίο θα χτυπήσει την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία κ.ο.κ. Είναι καταπληκτικό ότι καταφέρουν να μιλάνε και να τσακώνονται τρεις μέρες και τρεις νύχτες, χωρίς να αναφέρονται στο ζητούμενο. Να σας πάω τώρα λίγο στη δική σας την πρόταση, που από κάποιους σχολιάστηκε έτσι και με μια ειρωνική χρειά. Εσείς αυτό που προτείνατε είναι να τυπώσει 750 δισεκατομμύρια και να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε πολίτη 2.000 ευρώ μηνιαίως μέχρι να νικηθεί ο ιός ποιος η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έτσι, αυτό είναι βασισμένο στο αμερικάνικο σύστημα, έτσι. Όχι μόνο. Hong Kong, 1.300 δολάρια Αμερικής σε κάθε κάτοικο. Αυστραλία. Η Αυστραλέζικη κυβέρνηση το 2009 έδωσε 9.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Ωραία. Μια τέτοια λογική θα σας έλεγε κάποιος. Γιατί δεν υιοθετείται από την Ευρώπη. Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα. Αλλά πριν το θέσουμε, πρέπει να σχολιάσω αυτούς που λιδωρούν και χλεβάζουν. Γιατί προφανώς δεν έχουν διαβάσει το τι έχει συμβεί στο εξωτερικό. Ο κύριος Τραμπ έδωσε 1.300 δολάρια σε κάθε οικογένεια στην Αμερική. Πώς? Τυπωμένο χρήμα από την Κεντρική Τράπεζα. Και αναφερθήκατε στην πρότασή μας. Η πρότασή μας καταρχάς ήταν πολύ πιο ολοκληρωμένη. Αφορούσε ευρωομόλογο του 1 δισεκατομμυρίου, αφορούσε ένα πραγματικά πράσινο επενδυτικό πρόγραμμα. Σας θέτω κάποιες κέρυες παραμέτρους για να τις σχολιάσουμε, ναι, να καταλαβαίνουν και να καταλαβαίνουν και ο κόσμος. Χρησιμοποίησαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι για να, υποτίθεται, για να λιδωρήσουν το γραμματέα του Μέρα 25, το οποίο είναι μπούμεραγκ βέβαια για αυτούς, γιατί
Πρώτον, είναι μια εξαιρετική πρόταση. Είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα. Mm-hmm. Αντίθετα με αυτό που γίνεται. Τρεις μέρες μετά την πρότασή μας αυτή, η κυρία Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι όντως θα τυπώσει 750 δισεκατομμύρια. Είναι το ποσό που θα χρειαζόταν για να δώσει 2.000 σε κάθε πολίτη. Mm-hmm. Τυχαία. Δεν λέω ότι το είπε εκείνη τρεις μέρες μετά από εμένα, γιατί το είχα πει εγώ. Εντελώς τυχαία. Αλλά δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Θα τύπωνε και το ανακοίνωσε και το κάνουν 750 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Για να τα δώσουν στους τραπεζίτες. Υποτιθέμενοι ότι αυτά τα χρήματα θα τα δανείσουν οι τραπεζίτες στον κόσμο. Οι τραπεζίτες δεν θα τα δανείσουν στον κόσμο. Θα τα δανείσουν μόνο στη Siemens, στη Volkswagen, στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ξέρετε θα τα κάνουν. Επειδή δεν θα τα επενδύσουν, θα πάνε στο χρηματιστήριο και θα αγοράσουν τις δικές τους μετοχές για να ανέβει η τιμή τους. Αυτό είναι χαμένη οικονομική ενέργεια εκ μέρους όλης της Ευρώπης. Με βάση πάντως την πρόταση αυτή, θα σας έλεγε κάποιος, δεν θα προέκυπτε αυτομάτως θέμα με τον πληθωρισμό? Όχι, σε καμία περίπτωση. Όποιος το λέει αυτό είναι αγράμματος. Θα κοβόταν ως πρωτοετής φοιτητής. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς τυπώνουν. Mm-hmm. Δεν είναι το θέμα αν θα τυπώσεις ή όχι. Όπως είπα και πριν, να σας δώσω ένα νούμερο. Από την 1η Μαρτίου του 2015, η Κεντρική Τράπεζα, για να ανεβάσει κάπως την ευρωζωνική οικονομία στο σύνολό της, γιατί η κρίση δεν ξεκίνησε τώρα, έχει τυπώσει 6 τρισεκατομμύρια. Mm-hmm. 6 τρισεκατομμύρια. Είχε αντίκτυπο στον πληθωρισμό? Κανένα. Γιατί όταν έχεις αποπληθωριστικές τάσεις, όταν, να το πω απλά, ο κόσμος φοβάται να ξοδέψει, ακόμα και αυτός που έχει χρήματα, γιατί ξέρετε, ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν μείωση μισθού και εισοδημάτων, έχουν μειώσει κατά 20% τα έξοδά τους, mm-hmm. γιατί φοβούνται. Σου λέει τι θα γίνει το χειμώνα. Όταν λοιπόν όλοι μειώνουν, είτε έχουν χάσει εισοδήματα, είτε δεν έχουν χάσει εισοδήματα, την καταναλωτική τους δαπάνη. Όταν έχεις επιχειρήσεις που είναι κλειστές, το να τυπώσεις χρήμα και να το ρίξεις στην οικονομία είναι σαν μια ευεργετική παλήρεια, η οποία ανεβάζει όλες τις βάρκες μαζί. Mm-hmm. Και όσο αυτό αυξάνει την παραγωγή, έχεις περισσότερα αγαθά και περισσότερο χρήμα, αλλά η αναλογία χρήματος και αγαθών είναι ίδια, άρα δεν υπάρχει πληθωρισμός. Γι' αυτό σας είπα, και θα μου επιτρέψει να το πω ως καθηγητής οικονομικών, ότι κάποιος που το λέει αυτό ως πρωτοετής πρέπει να κοπεί. Εντάξει, εμείς σας θέτουμε ερωτήματα όμως που ξέρετε, εισπράττουμε και ακούμε και από τον κόσμο. Δεν είναι όλοι ειδικοί επί του θέματος. Και δεν καλό είναι, ξέρετε, καμιά φορά να μιλάτε και εσείς, ενώ οι ειδικοί, με απλά λόγια, να καταλαβαίνει τουλάχιστον το νόημα. Ξέρετε, και ο κόσμος, αν έχω προσφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο, είναι ότι κάνω αυτό. Ωραία. Λοιπόν, αλλά μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα δεν τα θέτει για τον πληθωρισμό ο κόσμος. Τα θέτουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν τις πολιτικές της Τρόικας. Και το γεγονός ότι η κυρία Λαγκάρντ, αντί να τυπώσει αυτά τα 750 δισεκατομμύρια, να τα δώσει πραγματικά σε κάθε πολίτη, Ολλανδό, Γερμανό, Γάλλο, Έλληνα, τα δίνει στους τοξικούς τραπεζίτες, που τα δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις, που παίζουν στο χρηματιστήριο. Έχετε προσέξει το φοβερό παράδοξο? Τα χρηματιστήρια πηγαίνουν περίφημα. Σε όλη την Ευρώπη, mm-hmm. παγκοσμίως. Και η οικονομία είναι στο πάτωμα. Αυτό πώς εξηγείται? Εξηγείται από το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες και τα φερέφωνά τους, όχι ο κόσμος, mm-hmm. υποστηρίζουν συνεχώς το τύπωμα χρήματος για τους τραπεζίτες και για τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι για τον κόσμο. Ωραία. Και κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση πάνω ακριβώς σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Γιατί λέτε 2.000 fix οριζόντια? Είναι παντού οι ίδιες ανάγκες? Όχι, δεν είναι. Αλλά ό,τι λέει το Μέρα 25, πριν το πούμε, έχουμε τσεκάρει ότι συνάδει με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είναι σύνομο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα, παράδειγμα, να τυπώσει χρήμα και να δώσει τον κύριο Σταϊκούρα. Αυτό δεν του το επιτρέπει του κεντρικού τραπεζίτη το καταστατικό. Το να δώσει περισσότερα στον Έλληνα και λιγότερα στον Γερμανό ή το αντίθετο και πάλι δεν του το επιτρέπει. Το fixed, αυτό που είπατε, fixed, mm-hmm. τα 2.000 του το επιτρέπει. Και θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικό, γιατί ξέρετε, και αν το πάρει ο Γερμανός, που μπορεί να μην το έχει το ίδιο ανάγκη με τον Έλληνα, mm-hmm. μπορεί να έρθει στην Κρήτη με αυτά τα χρήματα, που σήμερα μπορεί να μην έρθει, γιατί σου λέει: φοβάμαι, είχα μείωση εισοδημάτων και εγώ. Τώρα, το ζητούμενο στη δική μας οικονομία, με όλα αυτά που έχουμε περάσει και με μια πανδημία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ποιο είναι, δηλαδή, που πρέπει να δοθεί, κατά τη γνώμη σας, στοχευμένα πλέον το βάρος? Και πώς μπορούμε να γυρίσουμε, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να γυρίσουμε σε επίπεδα, για παράδειγμα, 19. Τότε το ΑΕΠ, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, στο 1,9. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς μην ξεχνάμε, θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο. Ήμασταν το μοναδικό κόμμα που τον Ιούλιο πέρυσι, με το που μπήκαμε στη Βουλή, προβλέπαμε ότι η ύφεση θα έρθει στο τέλος του 19, πολύ προ-κορονοϊού. Και όντως ήρθε.
Δηλαδή είχαμε μία ύφεση. Άρα θεωρείτε ότι δεν είναι αποτέλεσμα της πανδημίας, αλλά μίας λάθος πολιτικής. Δηλαδή ήταν στραβό το κλίμα, ήρθε και ο κορονοϊός, για να το πω έτσι πιο λαϊκά. Okay. Γιατί μου είπατε να τα κάνω και έτσι, για να... Έτσι, να τα λέμε απλά, ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος στο νούμερο ένα που πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Κουρέματα. Κουρέματα, κουρέματα. Δηλαδή, να μην λες στον μικροεπιχειρηματία, εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Θράκη, οπουδήποτε, αυτά που δεν μπορείς να μου δώσεις τώρα στο κράτος, στην τράπεζα, στο ταμείο, δώστα μου σε 5-6 μήνες, mm-hmm. γιατί τον πνίγεις. Δεν έχει πελατεία. Δεν έχει έσοδα. Πρέπει να του τα κουρέψεις, να του πεις, αυτά δεν θα μου τα δώσεις. Προπληρωμή φόρου. Κούρεμα. Καμία προπληρωμή φόρου. Αυτά είναι, αν θέλετε, και δεν είναι ανάγκη να είσαι αριστερός, mm-hmm. δεξιός, συντηρητικός, κινησιανός. Αυτά είναι η απλή λογική. Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών είναι δεν μας αφήνουν δανειστές. Η δική μας απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών είναι έπρεπε να το νομοθετήσετε μονομερώς, γιατί οι δανειστές καταρχάς δεν πρόκειται να κουνηθούν εναντίον μας σε μια τέτοια περίοδο, όταν κάνουμε αυτό που και εκείνοι καταλαβαίνουν ότι είναι απολύτως λογικό. Λοιπόν, δύο-τρεις ερωτήσεις τώρα για το κλείσιμο, πολύ σύντομες, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε, κύριε Βαρουφάκη, μια κρίση που αφορά θέματα υγείας, το είπατε και νωρίτερα, περιορίζει την προσφορά και τη ζήτηση. Ναι. Ο κοινωνικός αντίκτυπος θεωρείται ότι θα είναι μεγάλος ακόμη και από το φθινόπωρο? Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι. Μάλλον και ευτυχώς τελικά επιβεβαιωθήκαμε και εμείς και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, θα έχουμε το μικρότερο αριθμό θυμάτων από τον COVID-19, mm-hmm. αλλά θα έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πεινασμένων ανθρώπων ως αποτέλεσμα της οικονομικής πανδημίας. Δυστυχώς, από τις αυτοψίες που έχουμε κάνει στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, εδώ στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιωνόμαστε. Οπότε ο κοινωνικός αντίκτυπος θα είναι ο αντίκτυπος μιας μεγάλης καθίζησης των λαϊκών εισοδημάτων σε μια περίοδο που ήταν ήδη ιδιαίτερα ισχνά. Τι συνέπειες θα έχει ένα ενδεχόμενο γενικευμένο lockdown, αν και δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής να προσανατολίζεται η κυβέρνηση σε τέτοιου τύπου αποφάσεις? Βέβαια, ουδής μπορεί να προβλέψει πώς θα μας ξημερώσουν τα πράγματα την επόμενη μέρα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Αυτό που έχει υποχρέωση η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, γιατί δεν έχουμε δική μας Κεντρική Τράπεζα, όπως ξέρετε, είναι να κρατήσει όσες επιχειρήσεις περισσότερες γίνεται ζωντανές, χωρίς λουκέτα. Γι' αυτό είχαμε πει και για το τύπωμα του χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα, όχι μέσω τραπεζικού συστήματος, αλλά απευθείας. Γι' αυτό μιλάμε για κουρέματα, γιατί αν κουρέψεις τις οφειλές ενός ανθρώπου που δεν τα βγάζει πέρα, μπορεί να κρατήσει το μαγαζί του, την επιχείρησή του ανοιχτό, μέχρι να έχουμε το εμβόλιο, για παράδειγμα. Λοιπόν, ένας χρόνος διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και ένας χρόνος αξιωματική αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω με λίγες κουβέντες να μου κάνετε μια σύντομη αποτίμηση. Κύριε Μητσοτάκης, από την πλευρά του ιστορικού του μέλλοντος, που θα έχει ξεχάσει όλη την καθημερινότητα την οποία εσείς και εμείς συζητούμε, θα κρίνει τον κύριο Μητσοτάκη στη βάση μιας μεγάλης αστοχίας του, να μην υποστηρίξει αυτό που υποστήριξε στα λόγια, να το υποστηρίξει στην πράξη, δηλαδή το ευρωομόλογο στη Σύνοδο Κορυφής, τότε που έγινε τον Μάρτιο με το ξέσπασμα της πανδημίας. Γιατί το ευρωομόλογο θα ήταν ένας τρόπος για αύξηση του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού να μην καταγραφεί στο ελληνικό δημόσιο και να μην φέρει το πέμπτο μνημόνιο. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάθε πρωθυπουργός καίγεται και από ένα μνημόνιο, ο κ. Τσίπρας κάει και από δύο μνημόνια. Όσο αφορά την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, ένα σχόλιο σύντομο. Mm-hmm. Συνέβη αυτό που λέγαμε προεκλογικά πέρυσι, ως Μέρα 25. Πώς θα κάνετε αντιπολίτευση, όταν κάθε φορά που βγαίνετε να κάνετε κριτική στον κ. Μητσοτάκη και στους υπουργούς του, θα γυρνάνε και θα λένε: μα δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να εφαρμόζουμε αυτά που ψηφίσατε εσείς. Τις δημοσκοπήσεις τις βλέπετε? Τις διαβάζετε, τις αποκωδικοποιείτε, αποτελούν φωτογραφία της στιγμής, συνηθίζουμε να λέμε. Όμως κάποιες φορές βγαίνουν μάλλον και συμπεράσματα. Βέβαια, σε ό,τι σας αφορά, νομίζω είχαν πέσει έξω, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς γι' αυτό. Να σας πω διαφορετικά. Αν πέρυσι το Μάιο κοιτάγαμε τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχαμε κατέβει σε εκλογές, γιατί μας δίνανε 0,9. Mm-hmm. Και την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να το διορθώσουν, γνώριζαν ότι δεν ήταν 0,9. Εμάς η μόνη δημοσκόπηση που μας ενδιαφέρει είναι αυτή στον δρόμο, όταν μιλάμε με κόσμο και βεβαίως στην κάλπη. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και που βρεθήκατε απόψε στο δελτίο μας. Ευχαριστώ πολύ.